Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε και αυτό το live, φίλε μου, 2022. Έξω φυσάει πάρα πολύ. Έχει πιάσει μεγάλος αέρας και δεν ξέρω αν η επικοινωνία... Καλή. Θα περιμένω να μπείτε μέσα, να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Βλέπω να κάνει λίγο κολλήματα και διακοπές. Δεν πειράζει, το πολύ πολύ να το κάνουμε άλλη μέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε καταρχήν αν με ακούτε, αν ακούγομαι δηλαδή, γιατί σας είπα, φυσάει και μάλλον δεν έχει καλό ίντερνετ. Θα περιμένω λίγο να μπουν οι φίλοι μας μέσα. Επίσης, φίλοι μου, να γράψετε τα θέματά σας ή τις ερωτήσεις σας για να ξεκινήσουμε να μιλάμε, γιατί εγώ δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Θα κάνω ένα πρόλογο, όπως συνήθως, και μετά θα δουλέψουμε πάνω στα δικά σας θέματα. Λοιπόν, έχουμε τις διαλέξεις. Για όποιον ενδιαφέρεται, να ρίξετε μια ματιά. Υπάρχει γνώση και βοήθεια και επίσης συνεχίζονται τα ατομικά μαθήματα καθώς και οι διαλέξεις που κάνουμε στην οίκαια. Δυστυχώς η εικόνα παγώνει, το βλέπω και εγώ εδώ πέρα. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Είναι επειδή πιάσε το αεράκι τώρα. Για να δούμε. Θα το δοκιμάσουμε και ό,τι βγει. Ακούγεται, λέει Χριστίνα, να κάνει διακοπές. Εντάξει, καλό πράγμα είναι οι διακοπές. Καλοκαίρι έρχεται, να μην κάνει λίγο διακοπές. Λοιπόν, για να δούμε. Άμα δεν φτιάξει, τι να κάνω, επειδή θα σας ταλαιπωρήσω λίγο, τουλάχιστον όταν θα ανέβει. Για να δούμε, θα ανέβει με διακοπές ή θα είναι όλο το βίντεο μαζί. Δεν είναι στο χέρι μου. Ωραία. Οπότε παγώνει η εικόνα, κάνει διακοπές, μια χαρά. Τι μπορώ να κάνω, κάτι να μπορώ να κάνω, δεν έχω και κάτι ανοιχτό. Άλλο πρόγραμμα, οπότε... Τι μπορώ να κάνουμε, δεν ξέρω. Για να δούμε. Για να δούμε. Πιστεύω με τον αέρα, γιατί εμένα στα άλλα πράγματα που κάνω, τα μαθήματα, δεν μου κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν κάνει αυτές τις διακοπές, λοιπόν. Οπότε, ας ξεκινήσουμε. Γράψτε, αν θέλετε. Έτσι, ξανά σας το λέω, κάποιο συγκεκριμένο θέμα, να μιλήσουμε. Αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους, που διανύουμε, βλέπετε φίλοι μου, καταλαβαίνετε τα πράγματα. Κάποτε, πριν 10-11 χρόνια περίπου, όταν ξεκίνησα να ανεβάζω τα βίντεο και να γράφω στο ίντερνετ, σας μίλαγα για τον διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός τώρα ελπίζω να γίνεται αισθητός, να καταλαβαίνετε γιατί λέω. Μιλάγαμε από παλιά, σας μίλαγα και δεν καταλαβαίνανε πολύ τι εννοούσα με την έννοια διαχωρισμός. Τώρα βλέπετε ότι αρχίζετε και φαίνεται και καταλαβαίνετε, βλέπετε στη συνείδησή σας πώς διαχωρίζονται οι δύο τύποι συνειδήσεων των ανθρώπων. Σας είχα πει ότι θα μεγαλώνει σιγά σιγά και θα φτάσει σε ένα σημείο πλέον να δημιουργηθούν δύο πραγματικότητες. Και αυτές οι δύο πραγματικότητες πάνε να δημιουργηθούν τώρα οι παράλληλες πραγματικότητες. Και ο καθένας από εμάς καλείται να πάρει θέση, να πετάξει έξω τους φόβους του πλέον και να πατήσει πόδι που λέμε και να διαλέξει τι πραγματικότητα θέλει. Λοιπόν, πείτε μου πάλι αν υπάρχει επικοινωνία ή είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και το πολύ πολύ φίλοι μου θα τα αναβάλουμε και θα τα κάνουμε άλλη μέρα. Αν είναι τόσο χάλια.
Λοιπόν, για να δούμε. Αυτός ο διαχωρισμός, φίλοι μου, θα μεγαλώνει και θα μας φέρει σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα γενικά. Και αυτό φαίνεται και στην πολιτική, φαίνεται και σε εμάς, θα φανεί και γενικά στον κόσμο. Και σας είπα, όσοι είναι στη μέση, θα πρέπει να διαλέξουν στρατόπεδο. Αλλιώς αυτή η αδιαφορία, το να μην ξέρω τι είμαι και πού πρέπει να πάω, αναγκαστικά θα κάνει τους ανθρώπους να πονάνε περισσότερο. Σας είχα γράψει και το 20, σας είχα γράψει και το 21, σας γράφω και το 22. Σας προειδοποίησα, εν πάση περιπτώσει, για όποιοι ακούν τα βίντεο που κάνω, έτσι, και σας είπα ορισμένα πραγματάκια που βλέπουμε την ενέργεια ότι έρχεται και συμβαίνουν. Λοιπόν, τι θέλω να πω σήμερα. Η ανθρωπότητα είναι σε μια κρίσιμη φάση, όπως βλέπετε. Έρχεται η ώρα να διαλέξουμε. Να λέει Ιφηγένεια, μια χαρά λέει ακούγεται και δεν κολλάει και η εικόνα. Πάλι καλά. Ορίστε. Για να δούμε. Ωραία. Αυτή η έννοια λοιπόν του διαχωρισμού, φίλοι μου, έρχεται γιατί έρχεται, με λίγα λόγια, ενσαρκώνεται η έννοια της ατομικότητας παραπάνω στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, μην μπορώντας να ξέρει ακόμα να την δουλέψει αυτή την ατομικότητα, έτσι, του βγαίνει με αυτή την έννοια να διαχωριστεί το κάθε τι, να δώσουν αξία στο άτομο και φυσικά επειδή δεν είναι ολοκληρωμένα τα άτομα, συνειδησιακά θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ο καθένα διαβαίνει την ψυχική του ατομική πορεία, όπως σας είπα με το σεμινάριο με το αίμα, όσοι το έχετε ακούσει να το ακούσετε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι απλά μια συνέπεια. Είναι συγκεκριμένοι νόμοι, εποχές κοσμικές και σας είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όσους παγκόσμιους διαλογισμούς και να κάνουμε, όσο μέσα μας και να θέλουμε και να επιθυμούμε κάτι άλλο, ορισμένα πράγματα και ενέργειες, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τις προσεγγίσουμε καλύτερα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα μαθήματα που είναι να πάρουν οι ψυχές εδώ στη γη. Μπορούμε όμως να έρθουμε σε μια κατανόηση, ισορροπία και να καλοδεχτούμε όλα τα πράγματα που υπάρχουν για να δούμε πώς τα χρησιμοποιούμε μέσα μας. Τίποτα σας έχω πει το οποίο συμβαίνει είναι κακό με την έννοια ότι δεν θα έπρεπε να συμβεί. Καταρχήν, από τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, σας έχω πει, είναι ήδη παρελθόν και εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Πρώτα συμβαίνει και μετά εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Οπότε είναι άδικο να παλεύουμε με το σύμπαν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλλιδοχτούμε καλύτερα τις ενέργειες. Γιατί είναι απλά οι συνέπειες των δικών μας καταστάσεων και πεπιθήσεων. Οπότε κάθε τι να το βλέπουμε σαν ένα καθρέφτη που μας δείχνει σε τι πραγματικότητα είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε η επόμενη πραγματικότητα να αλλάξει. Όχι όμως να κατακρίνουμε αυτήν την οποία υπάρχει. Αυτή η οποία υπάρχει πραγματικότητα μπορεί να είναι πόλεμος, μπορεί να είναι θάνατος, μπορεί να είναι ασθένεια. Ήδη έχει κάτι συμβεί, η αιτία υπάρχει ήδη. Καλούμαστε να βρούμε την αιτία και όχι να πολεμάμε το ίδιο το σενάριο. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι πάντοτε η προπαγάνδα, πάντοτε αυτή η παραπληροφόρηση υπήρχε. Απλά τώρα ο κόσμος έχει ξυπνήσει κατά μία έννοια και πλέον δεν περνάνε αυτά τα πράγματα που παλιά περνάγανε. Και έτσι αρχίζει ξεχωρίζει ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως στην αναβάθμιση της συνειδητότητας που έχει κάνει, τι είναι το ψέμα, τι είναι η πλάνη, έτσι. Συνεχόμενα θα πέφτουν οι μάσκες για κάποιον που αναβαθμίζεται. Αυτές τις εποχές, κάποιος με ρώτησε, σταμάτη γιατί η γνώση δεν μοιράζεται με την έννοια ο καθένας θα την κάνει δική του, τη μίση, τη γνώση και αυτές τη σοφία. Στα παλιά χρόνια, στη Λεμούρια εποχή, εκεί που η ανθρωπότητα θα λέγαμε ζούσε με παραπάνω έννοια στις αστρικές της καταστάσεις, ήταν πολύ πιο εύκολο να περάσει αστρικό με αστρικό σώμα
τις διάφορες μοιήσεις. Και έτσι ο μαθητής ξεκινούσε και μέσω του δασκάλου αφομοίωνε αυτά που ο δάσκαλος είχε. Λίγο-λίγο, με την παρουσία, με οτιδήποτε. Γιατί ήταν πολύ ευαίσθητο το αστρικό σώμα και ήταν ο κύριος παράγοντας που δούλευε μέσα στην ανθρωπότητα τότε. Μετά, στην Ατλάντια εποχή, καθώς παγίωνε λίγο-λίγο, κρυσταλλωνόταν όλο και περισσότερο το φυσικό σώμα στην ανάλογη διάσταση και πιεζότανε, δουλεύανε με το εθερικό. Δηλαδή τι, δούλευε ο δάσκαλος με τον μαθητή μέσω του εθερικού σώματος και το εθερικό μετά οι πληροφορίες πηγαίνανε στο αστρικό και τότε μονιμοποιούνταν, γιατί μετά γινόταν εμπειρία, όπως σας είχα πει, στη διάλεξη με το αίμα. Στον αστρικό χώρο, ξαναλέμε για άλλη μια φορά, μπορούν δύο άτομα να βιώσουν τον ίδιο χώρο και να πάρουν ακριβώς την ίδια εμπειρία. Στο φυσικό εδώ που είμαστε, κρατάμε ξεχωριστή κατάσταση. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό που έκανε τότε ο δάσκαλος και μοιούσε τους συγκεκριμένους μαθητές ήταν να μπορεί να δουλέψει με τον εθέρα και σιγά σιγά, εφόσον τα σώματα, θα λέγαμε, δεν ήταν τόσο κολλημένα όπως είναι εδώ, άνετα το εθερικό σώμα έβγαινε στο αστρικό πεδίο. Οπότε μαζί με την καθοδήγηση του δασκάλου έβγαινε από το σώμα του ο μαθητής και θα λέγαμε ότι ο δάσκαλος του έκανε το σεμινάριο στον αστρικό χώρο, στο εθερικό χώρο, ας το πούμε έτσι, για να πάρει τις εμπειρίες. Καθώς πέρναγε ο καιρός, στην Ατλάντια εποχή, φίλοι μου, έφτασε η ώρα να γίνει ακόμα πιο παγιωμένο το φυσικό σώμα και το εθερικό ήταν ακόμα πιο δύσκολο να βγει. Οπότε τι γινότανε, δεν μπορούσαν εύκολα να πάνε και να ταξιδέψουν τόσο πολύ συνειδητά όπως όταν ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνετε, τότε οι μοιήσεις κρατούσαν περισσότερο, έπρεπε περισσότερο για να δοθεί η αλήθεια ο μαθητής να μάθει και να κάνει πρακτικές πώς να μπορέσει να φεύγει με το εθερικό του, θα λέγαμε, σώμα, όπου συγκρατεί τη μνήμη της προσωπικότητας, για να μπορεί να περάσει στο αστρικό, θα λέγαμε, πεδίο και να γίνει κάτοχος των μοιήσεων. Στην πορεία λοιπόν, μετά την Ατλάντια εποχή, στη σημερινή δηλαδή κατάσταση, έχει γίνει ακόμα πιο πιεσμένα τα σώματα μεταξύ τους, έτσι, και έχουν γίνει πιο ατόφια μονάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το εθερικό μόνο του και να βγει. Παρά μόνο στον ύπνο, εκείνη την ώρα που κοιμόμαστε δηλαδή, φεύγει το αστρικό και ένα μικρό κομμάτι του εθερικού. Έτσι, καταντά πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ο μαθητής κάτοχος των μοιήσεων των ανώτερων κόσμων. Γι' αυτό πηγαίνανε, θα λέγαμε, στις πυραμίδες ή στους ναούς και μπαίνανε μέσα σε εισαγωγικά, ας πούμε, κάσες, με την έννοια ότι μπαίνεις για να γνωρίσεις τον θάνατο, όπως το αίσθηκτό μας εμάς το αντιλαμβανότανε. Και έπρεπε να ξεπεράσει όλους τους φόβους, θα λέγαμε, του θανάτου και να μείνει 3,5 μέρες κλεισμένος μέσα, θα λέγαμε, σε ένα, ας το πούμε, κάτι σαν φέρετρο, και μέσα εκεί να βιώσει την έννοια του θανάτου, για να μπορεί μέσω της κατάστασης να μπορεί να φεύγει σχεδόν επί θανάτια, να κάνει, να λέγαμε, αυτό το πράγμα, να βγει απ' έξω και να γίνει κάτοχος των μυστηρίων. Επίσης, μετά, όπως έχετε ακούσει περισσότεροι, ένα είδος τέτοιας μοίησης ήταν και το βάπτισμα, όταν μιλάμε για τους χριστιανούς. Δηλαδή τι, ερχόταν η ώρα κάποιος που θέλει να βαπτιστεί, μαθητής, και να έρθει, ας πούμε, υποτίθεται, το Άγιο Πνεύμα. Τι εννοούμε, ότι εκείνη την ώρα, επειδή το σώμα μας είναι και από νερό, μέσα από το νερό έπρεπε να μπει ολόκληρος μέσα σε κατάσταση να μπορεί να πάει να πνιγεί. Τον κράταγε κάτω από το νερό λοιπόν, και εκείνη την ώρα που πήγαινε να χάσει τις αισθήσεις του στον πνιγμό, όπως και σε άλλες φάσεις κινδύνου, όπως και σε ανθρώπους που έχουν έρθει κοντά στο θάνατο, διαδραματίζεται το παρελθόν
όλη η ζωή που έχουμε περάσει. Και εκείνη την ώρα μπαίνουμε στην έννοια του θεατή, θα λέγαμε, κατά μία έννοια που σας λέω. Του θεατή ή του ηθοποιού. Εκείνη την ώρα λοιπόν πάλι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει γνώστης, έτσι, των καταστάσεων, τα λέγαμε, της μεταζωής ή μεταθάνατο, θα λέγαμε, κατάστασης. Οπότε μέσα του θα έχει βιώσει την αιώνια ζωή με την έννοια του Ιεχωβά, μάρτυρες του Ιεχωβά και όλα αυτά τα πράγματα που ακούτε. Είναι αυτή η έννοια, ότι κάποιος για να γίνει και να πάρει, θα λέγαμε, τη χριστική μοίηση, θα πρέπει να περάσει από την έννοια της βαφτίσεως. Οπότε μέσα από αυτό το πράγμα του φεύγω από το σώμα μου, να γίνει κάτοχος ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή και από εκεί και πέρα θα το ανοίξει ο δρόμος. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν παρεξηγηθεί με τον καιρό και βλέπετε ότι τώρα η μίση δεν περνάει στον άλλον με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, ασχέτως τι λένε οι διάφοροι εδώ πέρα που λένε ότι μειούν τον άλλον. Όταν λέμε για μίση, μιλάμε πάντοτε για να γίνεις κάτοχος των μυστηρίων, έτσι, των ανώτερων κόσμων, αυτή του είδους του μίση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα σε αυτή την πάγια κατάσταση, εφόσον όλα τα σώματα μαζί εδρεωθήκανε στο φυσικό, καταλαβαίνετε πως ο άνθρωπος μετά έπεσε στον υλισμό. Έπεσε λοιπόν στον υλισμό και άρχισε να τον ενδιαφέρει μόνο η κατάσταση εκείνη των πέντε αισθήσεων. Αυτό λοιπόν τι κάνει, κάνει πολύ δύσκολο την έννοια το να μπορώ εγώ να πάρω, θα λέγαμε, τη γνώση μόνο μέσω του διανοητικού μου. Γι' αυτό τι κάνουμε, λέμε εμείς ότι αν δεν έχεις κάνει την ατομική εμπειρία, έτσι, να γίνεις εσύ ο ίδιος, θα λέγαμε, κάτοχος ορισμένων εμπειριών, συγκινήσεων, βαθιών καταστάσεων, βρασμού, δεν μπορεί να γίνει η μετατροπή. Αυτή λοιπόν η μετατροπή λοιπόν μέσα μας τι σημαίνει, ότι δονώ ανάλογα και με μεγάλες εντάσεις συγκεκριμένα τμήματα των σωμάτων μου, ώστε να περάσει η εμπειρία, θα λέγαμε, από όλες τις διανοητικές καταστάσεις, τα διανοητικά επίπεδα, έτσι, και να φτάσει προς το κέντρο μου, να αρχίσει να το βιώνω στο αστρικό μου πεδίο, εκεί πέρα που μπορώ να γίνω κάτοχος άμεσης εμπειρίας και των ακασικών, θα λέγαμε, αρχείων. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να ξεκινήσω και να σας πω αυτό το πράγμα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μου λένε πώς είναι δυνατόν να μην περνάει η γνώση πραγματικά, να μην δουλεύουν οι μοιήσεις και όλα τα επακόλουθα που πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτό τον καιρό μπορεί να είναι πληθώρα πληροφοριών, αλλά μένει στον αποθηκευτικό χώρο και δεν γίνεται άμεση εμπειρία στους ανθρώπους. Λοιπόν, με αυτό το πρόλογο που μου ήρθε, θα προχωρήσουμε τότε στα δικά σας για να δούμε. Δυστυχώς σε μένα κάνει διακοπές ακόμα το βίντεο εδώ, φίλοι μου. Μου έχει ταράξει τα μάτια γιατί με κάνει έτσι και δεν μπορώ να δω τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε για να δούμε. Καμία ερώτηση. Λοιπόν, η Δήμητρα. Η Δήμητρα, έχουμε κάνει πιο πάνω, για να δω. Ίσως άμα ανεβάσουμε αυτό το μικρό βίντεο, δεν ξέρω αν το κρατήσουμε μια ώρα αν πηγαίνει έτσι, ίσως, φίλοι μου, άμα το ανεβάσουμε να βγει καλό στο YouTube και να μην έχει κενά, ώστε να καταλάβετε όλοι αυτά τα πράγματα που λέμε. Λοιπόν, λέει η Δήμητρα, καλησπέρα στα μάτια, έχει ακόμα κάποια μικρά κενά εικόνα και ο ήχος. Θέλω να ρωτήσω αν η αντίληψη των δύο πόλων της ενέργειας, αντικού και θετικού, και το κατά πόσο την αισθανόμαστε αυξάνεται όσο αυξάνεται και η συνείδησή μας. Είναι φυσικό ότι όσο αυξάνεται η συνείδηση, να αυξάνονται και οι δύο πόλοι, φίλοι μου. Όσο αυξάνεται η δημιουργικότητα, πάντα αυξάνονται οι δύο πόλοι. Όσο αυξάνεται η δύναμη, πάντα μπορείς να κάνεις το κακό και το καλό παραπάνω. Έτσι, όσο αυξάνεται η ξυπνάδα, τόσο μπορείς να κάνεις το καλό και το κακό. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι εμείς, όταν αυξάνεται η συνείδησή μας, γίνεται πιο έντονη η πολικότητα στα μάτια μας. Όχι γιατί ταυτιζόμαστε, γιατί την αναγνωρίζουμε, γινόμαστε πιο ευαίσθητοι. Οπότε αυτό μας κάνει πιο εύκολα να μεταπηδάμε εκεί που θέλουμε, σε όποια πολικότητα λείπει. Γιατί την αντιλαμβανόμαστε και τις δύο καλύτερα. Και επίσης ξέρουμε και ποια να διαλέξουμε, γιατί να ξέρουμε ποια μας αντιπροσωπεύει. Οπότε φυσικά κάθε άνθρωπος που αρχίζει και ανεβάζει τη συνείδησή του,
θα βλέπει περισσότερο καλό, περισσότερο κακό. Με την έννοια της πολικότητας, έτσι. Λοιπόν, απαντήσαμε σε αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει και άλλες φορές και πιο παλιά. Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή. Okay. Να. Έχουμε πάρει το μικρόφωνο, κοιτάξτε. Μπα το βάζω εδώ και να τραγουδάω έτσι. Σίγουρα θα ακούγεται καλύτερα, ε. Α, βάλουμε ένα βιβλίο από κάτω. Ωραία. Για να δούμε. Μπορείτε λοιπόν, θέλετε να γράψετε κάτι, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Να περιμένω ή να ξεκινήσω εγώ πάλι να λέω τα δικά μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το τελευταίο σεμινάριο ήταν που κάναμε για τη σεξουαλική μαγεία. Αναλύσαμε περί του σεξ. Είπαμε για τα πράγματα, το πώς δουλεύουν μέσα μας, έτσι, οι ενέργειες και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα το βαθμό αναβάθμισης που έχουμε, πώς μπορούμε να δουλέψουμε, έτσι, με το σεξ, με έναν άλλο τρόπο. Η βασική έννοια αυτών των ενεργειών του yoga sex, το τάντρα, είναι να μπορούμε να δουλέψουμε με όλα, θα λέγαμε, τα τσάκρα ενεργοποιημένα, με την έννοια όλων των κέντρων, και το διανοητικό και το συγκινησιακό και το ενστικτόδες και το σεξουαλικό. Όσο περισσότερα κέντρα βάζουμε σε μια άσκηση να δουλεύουν και ασκούμε πάνω τους θέληση, τόσο περισσότερο η άσκηση γίνεται με παραπάνω ένταση και μας δίνει παραπάνω καρπούς. Αυτή η έννοια λοιπόν, να δουλεύουμε με τις πιο υψηλές ενέργειες μέσα μας και με τις πιο, θα λέγαμε, αισθηκτόδεις ενέργειες και καταφέρνουμε και αυτές να τις μετατρέπουμε, έχει παραπάνω όφελο στη δική μας αναβάθμιση, φίλοι μου. Γι' αυτό λέμε συνέχεια ότι δουλέψτε ακριβώς με εκείνες τις εμπειρίες και τα βιώματα που είστε ολικά εκεί πέρα. Γι' αυτό λέμε ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας για να ζείτε μια ζωή μέσα από την ένταση, να τη βουτάτε μέσα από εκεί ώστε να παίρνετε το μέγιστο και η μετατροπή, όταν μάθετε τη μετατροπή, θα παίρνετε και το μέγιστο αποτέλεσμα. Πολλές φορές μου λένε άνθρωποι, να, ειδικά για το σεξ, βλέπω ότι υπάρχει ακόμα κατάκριση για τον άνθρωπο. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι αλλιώς κάποιος που πάει να πετύχει κάποιο είδους κάθαρσης και αγνότητας και αλλιώς ένας άνθρωπος, έτσι, που το έχει πετύχει και μετά έχει περάσει από ορισμένα στάδια. Αλλιώς είναι ο ζήλος του μαθητή που θέλει να φτάσει σε ένα επίπεδο και αλλιώς είναι κάποιος που έχει φτάσει και τα βλέπει τα πράγματα μετά πιο ουδέτερα και διαφορετικά. Έτσι. Αυτός που θέλει να χαλιναγωγήσει τα πάθη του έχει άλλη διαδρομή και πρέπει να κάνει άλλες καταστάσεις μέσα. Και μετά αυτός που τα έχει φέρει σε ισορροπία δουλεύει με τους δαιμονές του. Το πρώτο πράγμα φυσικά που θέλετε να κάνετε τι είναι, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους δαίμονες για να συνεργαστούμε. Πρώτα ξεκινάμε, τους μαθαίνουμε, μετά συνεργαζόμαστε εν μέρη, μετά τους ξεπερνάμε και μετά συνεργαζόμαστε εντελώς. Έτσι προχωράει η κατάσταση. Επειδή όμως τη σεξουαλική ενέργεια, έχουμε πει και άλλες φορές, έρχεται και τη δουλεύει ο άνθρωπος όπως πάντα όλα τα άλλα πράγματα με το διανοητικό του κέντρο περισσότερο, τι συμβαίνει? Το διανοητικό το κέντρο, καθότι έχει εκφυλιστεί και έχει πάρει παραπάνω ευθύνες και νομίζει ότι ξέρει μέσω του εγωισμού, τα κάνει, θα λέγαμε, όλα ανισόρροπα. Στην πραγματικότητα το κέντρο της καρδιάς είναι εκείνο που μπορεί και συλλαμβάνει τις ενέργειες από τον ανώτερο εαυτό μας. Επειδή όμως εκεί πέρα λείπει το διανοητικό, οι περισσότεροι άνθρωποι καθώς κατεβαίνει από το κέντρο μας και έρχεται από εδώ, το ανεβάζουν πάνω στο διανοητικό και άλλοι άνθρωποι το κατεβάζουν κάτω στο αισθηκτόδες. Αν καταφέρετε να κατεβάζετε την ενέργεια από το, στο κέντρο, θα λέγαμε, του καρδιακού κέντρου και μετά αφήνεστε έξω καρδιά που λέμε, τότε είναι η έννοια που λέμε θα είμαστε αληθινοί, έτσι.
τότε έρχεται η έννοια της αγνότητας. Τότε έρχεται τη έννοια, θα λέγαμε, αυτή της σωστής παιδικότητας, έτσι. Όταν όμως εμείς την ανεβάζουμε την ενέργεια μετά, επειδή το διανοητικό το κέντρο δεν κατέχει τις ίδιες συχνότητες όπως το καρδιακό, τι γίνεται, μειώνει, θα λέγαμε, την πληροφορία και τη σπάει σε κομμάτια τέτοια ώστε χάνει ένα ποσοστό από την αυθεντικότητά της. Γι' αυτό πρέπει να εκτελέσουμε, θα λέγαμε, την κατάσταση έτσι όπως να αφυπνίσουμε το ανώτερο διανοητικό, αυτό που συνεργάζεται με τις δονήσεις της καρδιάς. Οι δονήσεις της καρδιάς είναι κάθε χτύπος ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Κάθε φορά ένα ντουμ, 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 και αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ανοίγει και χτυπάει τα άλλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και κάνει τον κύκλο όλης της γης, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε στην πραγματικότητα όλοι επικοινωνούμε μέσω των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων της καρδιάς, κάθε στιγμή. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της επικοινωνίας, έτσι, και της ατόφιας κατάστασης μέσω του ανώτερου, θα λέγαμε, εαυτού μας. Ο άνθρωπος όμως που δεν μπορεί να μείνει εδώ πέρα και αρχίζει λοιπόν, ενώ κατεβαίνει ενέργεια, την ξανανεβάζει ή την κατεβάζει στα κατώτερα, καταλαβαίνετε ότι χάνει εκείνη την κατάσταση της αυθεντικότητας. Λοιπόν, προχωράμε σε καμία άλλη. Λοιπόν, λέει, πώς το λέει εδώ, λέει, κάτσε ρε παιδιά, γιατί μεγαλώσαμε κιόλας, σιγά σιγά. Θα κοιτάμε τα μάτια της ψυχής μόνο, μου φαίνεται. Λοιπόν, άσχετο. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώς ένα μικρό παιδί βιώνει το διαχωρισμό που σίγουρα συναισθάνεται γύρω του, ιδίως τον τελευταίο καιρό, και πώς μπορούν οι κοντινοί του άνθρωποι να το βοηθήσουν να μην εγκλωβιστεί αυτή την ενέργεια. Ωραία. Είναι φυσικό να ξαναπρογραμματίσουμε τα παιδιά με έναν άλλο τρόπο, φίλοι μου. Υπάρχουν οι παλιές ενέργειες κυριαρχίας και ελέγχου που προγραμματίζανε το μυαλό μέσω των ακαδημαϊκών γνώσεων που είναι πειραγμένες έτσι ώστε να κόβουν τα ανώτερα κέντρα του ανθρώπου. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει τα παιδιά να αφήνουμε μέχρι τα 11-12 χρόνια σε ένα φυσικό περιβάλλον και μετά σιγά σιγά να τα βάζουμε έτσι, ας πούμε, σε σχολεία ή να κυκλοφορούν στην κοινωνία και να μαθαίνουν μέσω πρακτικής, θα λέγαμε, ορισμένα πράγματα και όχι τόσο πολύ της πληροφορίας. Η έννοια, θα λέγαμε, ξεκινάει ότι σε ένα παιδί αυτό τώρα που συμβαίνει και έχει διαλέξει να γεννηθεί, πρέπει να μου πεις και την ηλικία την οποία βρίσκεται. Γιατί έχει διαφορετική ηλικία κάθε φορά. Άρα θα πρέπει να δουλέψουμε το ανάλογο κέντρο. Ο άνθρωπος, καθώς ξεκινάει από τα 0 μέχρι τα 7 χρόνια και δουλεύει με το γήινο σώμα του. Ακόμα αναπτύσσεται το γήινο σώμα του. Δεν έχει αναπτυχθεί, θα λέγαμε, πλήρως για να μπορεί να έχει μια κανονικότητα. Μετά τα 7 χρόνια μέχρι τα 14 ξεκινάει και δουλεύει ο εθέρας μέσα, το εθερικό σώμα. Από τα 14 μέχρι τα 21, την άλλη πτεαετία, δουλεύει με την αστρική του κατάσταση. Μετά ξεκινάει τη συγκινησιακή λοιπόν αυτή κατάσταση και ενώ την έχει δουλέψει με το διανοητικό και μετά θα λέγαμε με το πνευματικό σώμα, θα λέγαμε ολικά. Οπότε άμα τα βάλουμε όλα κάτω, γύρω στα 35 χρονών, εκεί ο άνθρωπος τότε έχει αυτό εσαρκωθεί, θα λέγαμε, ολικά και τότε μπορεί να έχει την καταλληλότερη και πιο άμεση σχέση με το περιβάλλον. Πριν, επειδή ακόμα δεν είχαν φτιαχτεί όλοι οι φορείς στην εσάρκωση, θα λέγαμε, του λείπει η εμπειρία να μπορεί να διαβάζει τη ζωή. Όμως, σας είπα, στα 35, στα 33, εκεί συνήθως, που παθαίνουμε και όλα τα σοκ στην πραγματικότητα και πολλές αλλαγές, εκεί συμβαίνει να μπορούμε να έχουμε βγάλει, θα λέγαμε, τον ολικό εαυτό μας για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη σύνδεση που μπορούμε να έχουμε με τη φυσική πραγματικότητα. Πριν, ακόμα δεν μπορούμε να την πάρουμε όπως την παίρνει κάποιος όταν έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, αναλόγως λοιπόν την ηλικία του παιδιού, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το βοηθάμε να ακολουθάει τον ενθουσιασμό του. Να του δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι είναι. Να του δώσουμε συγκεκριμένα πρότυπα και εκπαίδευση. Βλέπετε τον τελευταίο τον καιρό ότι λείπει η βούληση με την έννοια της θέλησης
από τα παιδιά. Βλέπετε ότι στην πραγματικότητα έχουν αποκρύψει την έννοια της ατομικής ψυχής που καθορίζεται με την έννοια της βούλησης, της θέλησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν εγώ δεν έχω ανάλογα πρότυπα και ανάλογα εκπαίδευση, δεν εκπαιδεύω τον εαυτό μου να μπορεί να βάζω την ψυχή εκεί που θέλω ή να την ακούω ώστε να την έχω σύμμαχο μαζί και να με βοηθάει να ξεπεράσω τα προβλήματα. Και όλοι μαθαίνουν τα παιδιά, μην τυχόν και πονέσει, μην τυχόν και κλάψει, μην τυχόν το ένα, μην τυχόν και το άλλο. Και δεν το μαθαίνουν να δημιουργεί θέληση κάθε φορά μέσω της αντίστασης. Η θέληση, η ατομική ψυχή και η θέληση δουλεύεται μέσω της αντίστασης, όπως όλα τα πράγματα. Με την τεχνολογία όμως και με τις καινούργιες, θα λέγαμε, καταστάσεις bullying, κακομύρης, αχ μωρέ αγάπη, ιστορίες, τι να τ' άλλο, κατάκριση για τη βία και όλα αυτά τα πράγματα τα ψευδό καινούργιου τύπου τώρα, ο άνθρωπος δεν εκπαιδεύεται στη θέληση και βγαίνουν μαλθακά τα παιδιά. Γιατί θέλουμε να τα στείλουμε σε εισαγωγικά σε ένα παράδεισο πριν ακόμα έχουν μάθει την κόλαση. Οπότε καταλαβαίνετε, όλο αυτό το πράγμα κάνει τα παιδιά να μην έχουν θέληση και να μην μπορούν να αντισταθούν. Τους δίνουν λοιπόν μασημένη τροφή, τους δίνουν πράγματα, τους δίνουν όνειρα και έχουν και αυτοί και τον τρόπο στον οποίο για να το κάνεις, τι θα κάτσει, θα σου κάνει εκείνη την ώρα να δουλέψεις με την κατώτερη θέληση. Η κατώτερη θέληση είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να κάνει πορνεία, να σκοτώνει, να πουλάει ναρκωτικά, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να πετύχει τα όνειρά του. Η ανώτερη θέληση βγαίνει από την ψυχή. Η κατώτερη βγαίνει από τα προγράμματα του διανοητικού του και την επιθυμία. Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν βλέπετε στα παιδιά τώρα, ποια θέληση από τα δύο θα λέγαμε μεγαλώνουν. Και τα παιδιά βγαίνουν και τα βλέπετε για να κάνουν τα όνειρά τους και τόσο πολύ ανταγωνισμός ξεπουλάνε την ψυχή τους. Είναι λοιπόν άλλο η θέληση του ανώτερου νου που εκείνη την ώρα σου μιλάει για την κατάσταση την οποία βρίσκεσαι χωρίς να σε νοιάζει το σενάριο. Και είναι η θέληση του κατώτερου θα λέγαμε νου, η διαβολή, που σε κάνει να πουλάς τα ανώτερα για τα κατώτερα, γιατί βάζεις μόνο εδώ πέρα το μυαλό σου και την επιθυμία να δουλέψει, αντί να βάλεις την καρδιά και τον ανώτερο εαυτό σου. Παραδείγματος χάρη, ένα κορίτσι μπορεί να του αρέσει η μουσική και να θέλει να τραγουδάει. Λοιπόν, αν το κάνει από την ψυχή του, θα τραγουδάει από το μπάνιο μέχρι τη θάλασσα, μέχρι όπου να είναι και δεν θα τον νοιάζει αν πραγματικά θα γίνει επαγγελματίας ή όχι. Απλά το τραγούδι το εκφράζει και θα αφήσει την ψυχική του πορεία να εκδηλωθεί μέσα από τον ενθουσιασμό του που λέγεται τραγουδάω. Το άλλο το κοριτσάκι όμως που δεν έχει αναπτύξει την ανώτερη θέληση, γιατί δεν το εκπαιδεύσαμε και δεν μπορεί να ακούει την ψυχή του αλλά ακούει το διανοητικό του και τα προγράμματα, το άλλο το κοριτσάκι νομίζει ότι η πληρότητα θα έρθει μόνο στην κατάσταση εκείνη που θα γίνει ηθοποιός και θα είναι στη σκηνή και τη θέλουν όλοι και διάσημοι και θα ντύνεται σαν τσόντα και θα κάνει τα υπόλοιπα που ξέρετε όλοι για να πετύχει τα όνειρά της. Καταλαβαίνετε τα δύο διαφορετικά. Βλέπετε την νεολαία που τη ρίχνουνε. Γιατί λείπει εκπαίδευση. Γιατί λείπουν τα πρότυπα. Παλιά έχει τον Αχιλλέα, τον Οδυσσέα, τον έτσι, τον αλλιόν. Τώρα ξέρετε τι έχει. Αντί να έχει τέτοια πρότυπα, έχει μη περάξετε το παιδάκι, μη του κάνετε bullying. Αυτό. Λες και ο άλλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το bullying που τρώγαμε όλοι παλιά για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει, τι να κάνει, για να γίνει καλύτερος. Να χρησιμοποιήσει τον πόνο, τον bullying, το φόβο, αυτά που σας λέμε. Όμως δεν λένε έτσι. Λένε όλοι θα δουλεύουμε σαν να είμαστε ανάπηροι. Γιατί θέλουμε οι περισσότεροι να μην έχετε θέληση. Οπότε όλοι θα βγάζουμε καινούργιους νόμους τώρα που θα ζούμε όλοι σαν ανάπηροι, ρε παιδί μου. Επειδή ο άλλος βγήκε γκέι, θα κάτσουμε όλοι και θα κάνουμε αυτό. Επειδή ο άλλος έκανε αυτό, επειδή ο άλλος τρώει bullying, επειδή ο άλλος είναι θελιπρεπής, επειδή ο άλλος δεν μπορεί, επειδή ο άλλος είναι δηλός, όλοι θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Και έτσι τι γίνεται. Οι παλιές ψυχές που έχουν τις ιδιότητες αυτές μέσα τους κρυμμένες, δεν τις βγάζουν. Γιατί δεν τους εκπαιδεύουν να τις βγάζουν. Γιατί τους θέλουν όλους ίδιους, χωρίς βούληση. Αλλά με την επιθυμία, τη λιγούρα, είναι έτοιμοι να πουλήσουν τα πάντα για το καρότο. Καταλαβαίνετε, οπότε βλέπετε τι ισχύει. Κοιτάξτε λοιπόν στα παιδιά σας να τους μάθετε τη θεϊκότητα μέσα τους, τη δύναμη μέσα τους και όχι να τα προσέγετε λες και είναι ανάπηρα, κακόμερα και θα πάθουν ψυχολογικά. Σας είχα πει στο βιντεάκι που είχα κάνει για τα παιδιά ότι ο γονιός όπως και η φύση τι κάνει,
δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα ώστε το παιδί να μπει μέσα, να πάρει μια εμπειρία και να πονέσει τόσο όσο να μην του κάνει ζημιά. Γι' αυτό δημιουργεί μια ασφάλεια και δημιουργεί μια εμπειρία, όπως τα ζώα, κοιτάξτε, μαθαίνουν στα παιδιά τους κάτι με μια ασφάλεια. Οπότε τι γίνεται, πρέπει το παιδί να μάθει τη συνέπεια, πρέπει το παιδί να μάθει τον πόνο, αλλά με μια ασφάλεια μη γίνει παραπάνω από ό,τι πρέπει. Η ανασφάλεια λοιπόν των γονιών που δεν εμπιστεύονται τη φύση τους και αυτό που νιώθουν μέσα τους και να μιλήσει το ένστικτο που έχει μνήμη για το τι πρέπει να κάνει όπως τα ζώα, τους κάνει να κάνουν τα παιδιά τους ή παραπάνω θα λέγαμε να τα έχουν βασανίσει και να τους δημιουργήσουν ψυχολογικά ή λιγότερο και να γίνουν κακομαθημένα. Παραδείγματος χάρη, τα παιδάκια αυτά όπως ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης και οι άλλοι, ο Παπανδρέου και τα υπόλοιπα έχουν μεγαλώσει σε μια κατάσταση ώστε να μην υπάρχει τιμωρία. Με 5-10 Φιλιππινέζες, στο σχολείο έτοιμα, εκεί έτοιμα, εκεί έτοιμα. Αυτά τα παιδάκια τα κακόμοιρα που γίνονται πρωθυπουργοί, καταλαβαίνετε ότι μπορούν και παίζουν γιατί δεν έχουν το αίσθημα της συνέπειας της τιμωρίας, ούτε της ψυχικής, ούτε της ατομικής. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί έχουν αυτό το θράσος, ενώ είναι κακομοίριδες να μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Βλέπετε ότι έχουν ασυνειδησία και νομίζουν ότι πάω ότι θα την ξεπουλάρουν. Βλέπετε γιατί τα κάνουν. Βλέπετε που έχουν αυτό το ψεύτικο το θάρρος που είναι στην πραγματικότητα θράσος και ανέδεια. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα προσέχτε πως μεγαλώνετε τα παιδιά σας, γιατί τα παιδιά είναι το προϊόν. Έτσι. Το προϊόν είναι. Αυτό μετά θα φτιάξει την κοινωνία. Η παιδεία. Μέσα μας, στα παιδιά μας και γενικά. Λοιπόν, είναι η ομή πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, φίλοι μου. Ξέρετε ότι σας λέω την αλήθεια. Έτσι, η αλήθεια ποτέ δεν πονάει. Μόνο το εγώ πονάει όταν την ακούει. Οπότε είναι καλό που πονάτε, γιατί μπορεί να έχετε εγώ μέσα σας και να τα καταλάβετε εκείνη την ώρα, τους ρόλους που έχετε. Οπότε μπορεί να χρειάζεται μια αντιστάθμιση και να τα δουλέψετε λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, λέει η Άννα, σταμάτη πως μπορώ να δημιουργήσω στην πραγματικότητά μου περισσότερη θετική ενέργεια χωρίς να επηρεάζομαι στην καθημερινότητά μου. Θα πρέπει να καταλάβεις πως αυτό που εμείς αισθανόμαστε, αυτή είναι και η αλήθεια σου. Όλα τα λεφτά του κόσμου να έχεις, αν εσύ αισθάνεσαι χάλια, χάλια στα αισθάνεσαι. Μόλις συνειδητοποιήσεις ότι η εξωτερική πραγματικότητα είναι ουδέτερη και ότι εσύ δίνεις την ερμηνεία και μπορείς και αλλάξεις τις πεπιθήσεις σου, τότε θα δεις ότι η προσέγγιση σου θα είναι τέτοια που θες εσύ, ανεξαρτήτως το σενάριο. Άρα ανεξαρτήτως το σενάριο μπορεί να είναι θάνατος, αρρώστια, πόλεμος. Εσύ θα πρέπει μέσα σου στο δικό σου σύμπαν, επειδή είσαι Θεός στο δικό σου σύμπαν, να μετατρέψεις, κατάλαβες, την ενέργειά σου γιατί μπορείς. Στο εξωτερικό δεν μπορείς, στο συλλογικό, γιατί είναι 500 μαθήματα, δεν είσαι εσύ μόνη σου. Άρα, επειδή ο κόσμος έχει να μάθει μαθήματα από αυτές τις αντανακλάσεις και εσύ από αυτούς τους καθρεφτισμούς, έτσι, ο αρνητικός σου έξω μηχανισμός μέσα σου μπορεί να αλλάξει όταν εσύ ξέρεις τον τρόπο. Να κάνεις λοιπόν μαθήματα, να μπορείς να πας βαθιά στον προγραμματισμό, να ξέρεις πεποιθήσεις σου και πάντα να ψάχνεις γιατί εσύ έχεις αυτή τη στάση ως προς το ανάλογο σενάριο και ότι μπορεί να αλλάξει. Ή έλα να κάνεις μαθήματα μαζί μου. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι το πράγμα. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τη δική μας δόνηση με την προσέγγιση μας. Δυστυχώς ο άνθρωπος συνεχόμενα προβάλλει και δεν είναι ικανός να λάβει ουδέτερα την φυσική πραγματικότητα. Προχωράμε παρακάτω. Λέει Μαρία, πολύ ωραία, μου είπε στον ύπνο μου, λέει Μαγδαληνή, είσαι έτοιμη να περάσεις τη λήψη, αν θες να πας αργότερα στον παράδεισο. Πώς μπορώ να περάσω από θλίψη, αλλά να μείνω σταθερή με στη χαρά μετά? Πρέπει να καταλάβουμε ότι η θλίψη τι σημαίνει. Η θλίψη είναι, όπως λέμε, συνθλίβο, είναι κάτι που μας διαλάει. Άρα πότε έχουμε θλίψη? Όταν πάμε να διαλύσουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση, ένα συγκεκριμένο ρόλο που πονάει, γιατί έτσι τον έχουμε φτιάξει. Άρα μην αντιστέκεσαι στη θλίψη, άστε να συμβεί, γιατί είναι μια μετατροπή που σπάει το παλιό, διαλάει το παλιό για να βγει ένας καινούριος ρόλος. Οπότε κάθε φορά αυτό που σου είπε η Μαγδαληνή, που είναι η Μαγδαληνή, είναι μια αντιπροσωπεία συνειδησιακή βάσει των πεπιθήσεων που έχεις.
στην πραγματικότητα, τι σου λέει ένα κομμάτι μέσα σου? Σου λέει αυτή την αλήθεια. Παίρνει από τη θλίψη, γιατί αν δεν καταθλίψεις αυτό που συνεχόμενα πονάει, τα κατώτερα δηλαδή, δεν μπορεί να τα μετατρέψεις σε ανώτερα. Αυτό σημαίνει λοιπόν. Άρα δεν κατακρίνουμε τη θλίψη, καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Έτσι, πάντοτε λοιπόν και η θλίψη, πάντοτε και η κατάθλιψη στην πραγματικότητα μας συμβαίνουν, γιατί πολλές φορές πρέπει να μείνουμε μόνοι για να κάνουμε ορισμένα πραγματάκια. Πρέπει να διαλύσουμε έναν εαυτό. Όσο εμείς μένουμε εκεί και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι λειτουργίες, αντιστεκόμαστε και νομίζουμε ότι η θλίψη φταίει και πάμε στους γιατρούς και μας δίνουν χάπια. Αντιστεκόμαστε, νομίζουμε ότι είμαστε αντικοινωνικοί και πάμε στους γιατρούς και μας δίνουν χάπια. Αντιστεκόμαστε γιατί όλα τα περνάμε για λάθος, γιατί έχουμε στο μυαλό μας μια ζωή που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο εμείς νομίζουμε ότι είναι normal. Μας έχουν πει άλλοι. Οπότε όλα είναι χρήσιμα και ο μόνος που αντιστέκεται είναι αυτός που δεν ξέρει να τα χειρίζεται. Οπότε μάθετε να χειρίζεστε τα συναισθήματά σας, γιατί υπάρχουν για κάποιο λόγο. Είναι ενδείξεις. Okay? Αυτό λοιπόν σημαίνει, Μαρία, και καλή επιτυχία. Εύχομαι στο έργο σου για την έννοια να μπει στην κατάσταση του παραδείσου. Και όχι να πας στον παράδεισο, να νιώσεις τον παράδεισο μέσα σου, έτσι. Μην τα μπερδεύεις. Λέει λοιπόν η Ιφηγένεια, οι ψυχές που θα καταφέρουν να περάσουν στην πέμπτη διάσταση, πώς το αντιλαμβάνονται όλο αυτό? Η πέμπτη διάσταση είναι εδώ. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Δεν υπάρχει η πέμπτη διάσταση να πάω και να φύγω από εδώ και να πάω, αν δεν έχω καταλάβει εδώ πέρα, έτσι, ορισμένα πραγματάκια. Άρα οι ψυχές που τα καταφέρουν να περάσουν, όπως το λες εσύ, στην πέμπτη διάσταση, τι σημαίνει? Ότι πρέπει πρώτα εδώ να την έχουν δημιουργήσει. Μπορεί να μην είναι σε αυτό το χώρο χρόνο, αλλά η συνείδησή τους πρέπει να την έχει αγγίξει. Έτσι δεν είναι? Άρα τι σημαίνει? Πρέπει να έχει περάσει το μάθημα της τέταρτης διάστασης. Οπότε πρέπει λοιπόν να περάσουμε μέσα από μια κατάσταση ουδετερότητας. Στην πέμπτη διάσταση, επειδή εκεί πέρα τα πράγματα, ας το πούμε, γιατί όλες οι διαστάσεις εδώ είναι καρφή και η συνείδησή μας παίζει, για να μπορέσουμε να βιώσουμε την πέμπτη διάσταση και να τη σταθεροποιήσουμε τουλάχιστον μέσα στα εσωτερικά μας σώματα, πρέπει να μάθουμε τον κύκλο, το άχρονο. Καταλάβατε, η τέταρτη διάσταση είναι ο χρόνος, η πέμπτη είναι το άχρονο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ενώ εμείς βαδίζουμε στο χρόνο το γραμμικό και λέμε παρελθόν, μέλλον, κακό, καλό, μετά ο κύκλος δεν έχει αρχή και τέλος, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει, όλα τα σημεία είναι ίδια. Οπότε όταν εσύ έχεις τον κύκλο μέσα στο μυαλό σου, φεύγει από τη γραμμικότητα και μένει κύκλος. Οπότε όταν κάθε τι το βλέπεις εκτός χρόνου, στο άχρονο και ολικά, είσαι στην πέμπτη διάσταση. Γι' αυτό εκεί ζουν οι ψυχές μας. Γιατί μπορούν να δουν παράλληλα όλες τις καταστάσεις που εδώ πέρα παίζει γραμμικά. Σαν μία στιγμή. Το καταλαβαίνουμε? Σαν μία στιγμή. Άρα θα μπορεί να δει όλο το έργο, αρχή και τέλος, δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, σαν μία στιγμή, ενώ εσύ το παίζεις έτσι εδώ πέρα λίγο-λίγο. Η συνείδησή σου πρέπει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έτσι, για να μπορέσεις λοιπόν να έχεις υπερνικήσει την πλάνη των αντιθέτων, τον διαχωρισμό, τον πόλεμο και να φτάσει η συνείδησή σου σε αυτή την κατάσταση. Μόλις φτάσει η συνείδησή σου σε αυτή την κατάσταση, σου ανοίγεται πιο εύκολα ο δρόμος στις επόμενες σαρκώσεις να πλησιάσεις περισσότερο αυτό που λες πέμπτη διάσταση. Έτσι. Οπότε κοίταξε, μην βιάζεσαι, κάτσε να δεις μέσα σου εδώ που είσαι όλες τις διαστάσεις που μπορείς να φτάσεις, έτσι, και άσε αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην πέμπτη διάσταση και τα υπόλοιπα. Είμαστε στην πέμπτη διάσταση. Από την πέμπτη διάσταση προβάλλουμε εδώ πέρα το γραμμικό χρόνο. Έτσι, αυτά εδώ πέρα είναι λίγο παρερμηνεμένα πράγματα από ανθρώπους που δεν έχουν ορίσει καλά τις έννοιες, έτσι. Οπότε χρειάζεται σωστή ορισμή. Λέει Θεοδώρα, πολύ σπουδαία πράγματα. Να είσαι καλά, Θεοδώρα, χαίρομαι για το συγχρονισμό. Λέει Καλλιόπη, Καλλιόπη, πού είσαι, σε χάσαμε, ρε. Από πότε ισχύει αυτό που είπες ότι δεν μπορεί να γίνουν μοιήσεις, δηλαδή αυτοί που λένε ότι κάνουν μοιήσεις τα τελευταία χρόνια είναι πλανεμένοι? Πού να ξέρω εγώ ποιοι το λένε. Μπορεί να ξέρω εγώ ποιοι το λένε. Δείξε μου έναν ένα, να τον διαβάσω να σου πω. Πάντως από τη δική μου εμπειρία, 99% τόσο έτσι σίγουρος είμαι, 99% ότι ναι, πιστεύω ναι, δεν γίνονται μοιήσεις. Απλά περνάνε μερικές πληροφορίες και τα άλλα όλα είναι
στο τι πιστεύει ο καθένας για τον εαυτό του. Λοιπόν, να είσαι καλά Κίκα, και εγώ σε ευχαριστώ. Λέει η Ζηνοβία, καταπληκτικά και πολύ χρήσιμα όλα. Χαίρομαι πολύ Ζηνοβία για το συγχρονισμό. Λοιπόν, ωραία. Αυτές, ό,τι ήταν παιδιά, κάντε το τώρα. Έχουν μείνει άλλα 10 λεπτά περίπου. Να το βγάλουμε και αυτό το βίντεο, άντε μια που το είπαμε. Τώρα, μισό λεπτό, γιατί τα κόμπινα το γατάκι, να πεις να βλέξω, έλα. Έλα, πέρασε μέσα. Άντε, δεν σου πάει, κάνω live και αυτό πάει και... Πότε δεν το έχω εκπαιδεύσει. Λοιπόν, είναι μερικά θέματα, λοιπόν, φίλοι μου, αυτόν τον καιρό, που χρειάζονται να μπορέσουμε να δώσουμε σωστές απαντήσεις. Σας είπα πολλά πράγματα, δυστυχώς οι φίλοι μας, επειδή τώρα ξεκινάνε και τα μαθαίνουν μέσα από την άγνοια και την παραπληροφόρηση που υπάρχει, να, χωρίς κακή πρόθεση, έτσι, να γίνεται ένα κομφούζιο στο μυαλό τους. Απλά τι γίνεται, και θα σας το δώσω να καταλάβετε. Όταν δεν έχουν μεγαλώσει την εγρήγορση και την αύξηση της συνειδητότητας, καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε πάει πιο γρήγορα από αυτούς, δεν μπορούν να το ελέγξουν. Και όταν λέμε γρήγορα, εννοούν στροφές συνδυσιακές. Οπότε τους δίνουν συγκεκριμένες διδασκαλίες, όμως μέσα στη λύθη που είναι αυτοί που ξεκινάνε ορισμένα πράγματα, δεν μπορούν να καταλάβουν τα κενά των διδασκαλιών. Οπότε είναι φυσικό να την πατάνε, να μην ξέρουν, να είναι αφηρημένα, να είναι σε ένα σύννεφο, θα λέγαμε, το διανοητικό τους, και τις περισσότερες φορές ακόμα δεν ξέρουν ποιότε μιλάει ο ρόλος και πότε είναι ο ηθοποιός. Οπότε στην πραγματικότητα συλλέγουν πληροφορίες που οι ίδιοι απλά επιβεβαιώνουν αυτά που μέσα τους ελπίζουν ή νομίζουν. Θέλει μεγάλο σκάψιμο να μπορούμε να φύγουμε πρώτα από τα εγώ μας για να μπορούμε να συλλάβουμε την αλήθεια. Αλλιώς ο πεινασμένος, λέει, καρβέλια ονειρεύεται. Δώσει λοιπόν στο νέο μαθητή έναν φανταχτερό δάσκαλο. Και το ανάποδο, σε έναν παλιό θα λέγαμε μαθητή, έτσι ο δάσκαλος θα είναι το οτιδήποτε. Όποιος άνθρωπος λοιπόν μέσα του ακόμα δεν έχει καταλάβει την έννοια του εγώ, της πλάνης, και ότι το κουμάντο το κάνει το μυαλό του εκείνη την ώρα, έτσι, καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα το μυαλό του θα τον πάει κάπου να νιώσει ευχάριστα. Τι θέλω να πω με αυτό. Για κάποιο λόγο όλοι αφήνουμε την εξελιτική μας πορεία και διαλέγουμε το διανοητισμό. Γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα φωτιστούμε ή ότι έχουμε σοφία μέσω της εμπειρίας, θα λέγαμε, που μας δίνει η ίδια η φυσική η ζωή μας. Οκ, το καταλαβαίνω αυτό. Έρχεται η ώρα λοιπόν να καταλάβουμε ότι όταν εμείς θέλουμε να πάρουμε ορισμένα πραγματάκια, δεν είναι ότι ο Θεός μας έχει παρατήσει. Αφήνοντας τον ενθουσιασμό μας να μας πάει, θα πάρουμε ακριβώς εκείνο το μάθημα που πρέπει. Ο άνθρωπος όμως τι κάνει, δεν ξέρει καν τι είναι ο ενθουσιασμός. Οπότε έχει σταματήσει να εμπιστεύεται ορισμένα πράγματα μέσα του, που μιλάει το ανώτερο σε αυτόν, και το μόνο που εμπιστεύεται είναι το μυαλό του. Βλέπετε, αυτό ακριβώς κάνει όλο, θα λέγαμε, τον κόσμο να πηγαίνει και να νομίζει ότι κάτι μαθαίνει, ενώ στην πραγματικότητα τι κάνει. Στην πραγματικότητα παίρνει δόσεις ντοπαρίσματος, σας έχω ξαναπεί. Ντοπαρίζεται. Παραδείγματος χάρη, λένε, είσαι ψυχή, είσαι αιώνια, αγάπη και φως. Όταν ο άλλος δεν τα έχει συνειδητοποιήσει, δεν μπορεί να τα χειριστεί. Σε να σου δώσουν σε έναν εκατομμύριο σε μια θηρίδα, αλλά δεν μπορείς να το πάρεις. Και σου πούνε, έλα, ρε, είσαι εκατομμυριούχος, ρε, είσαι εκατομμυριούχος. Αλλά πρέπει εσύ να μάθεις να πάει να πάρεις το εκατομμύριο. Έλα, ρε, έχεις μια Λαμπορκίνη, έχεις μια Φεράρι, αλλά τι να την κάνω, δεν μπορώ να την οδηγήσω. Βλέπετε, φίλοι μου, κάθε φορά υπάρχουν μέσα μας ανώτερα κομμάτια, που αυτά τα ανώτερα κομμάτια είναι ο μάγος που θα κάνει τα μαγικά, είναι ο άγγελος που θα κάνει την κρυστάλλωση ορισμένων πραγμάτων, είναι ο ανώτερος νου σου που θα κάνει το ένα, που θα κάνει το άλλο. Στο θέμα του θεάτρου τι λέμε, είναι ο σκηνοθέτης που θα φτιάξει σκηνικά, είναι ο σεναριογράφος που θα φτιάξει το σενάριο, είναι ο παραγωγός που θα σβάλει τα λεφτά, έτσι δεν είναι. Ο ηθοποιός δεν μπορεί να τα κάνει. Θα πρέπει να αλλάξει μέσα ο ρόλος, να φτιαχτεί ή να συγχρονιστείς με τον άγγελο μέσα σου, με τον αρχάγγελο μέσα σου, δηλαδή με συνειδησιακές καταστάσεις μέσα σου, που αυτές οι συνειδησιακές καταστάσεις μέσα σου έχουν την ιδιότητα να κάνουν αυτά που λένε να φτιάξει τη ζωή σου, να κάνω θαύμα, να δημιουργήσω συγχρονισμό, να φέρω πραγματικότητα, να κάνω healing. Δεν γίνεται αλλιώς.
και αυτές οι συνδυσιακές καταστάσεις, επειδή στροφάρουν λιγορότερα και έχουν παραπάνω συχνότητα, χρειάζεται να τις ταΐζουμε με διαφορετικά πράγματα. Αλλιώς δεν παίρνουν μπρος. Αλλιώς είναι σαν να έχουμε, θα λέγαμε, ένα αεροπλανοφόρο και να πάμε να του ρίξουμε κάρβουνα. Δεν θα δουλέψουν. Θέλει την πυρηνική ενέργεια. Το καταλάβατε. Το αεροπλάνο θέλει την κυροζήνη. Έτσι και σε εμάς, τα ανώτερα κομμάτια μας, αυτά που είναι οι δημιουργοί, που είσαι εσύ κύριος του εαυτού σου, που φτιάχνεις πραγματικότητα, συγχρονισμό και όλα τα οποία σας λένε «Ουάου, δεν μπορεί να τα κάνει το εγώ το αποκομμένο». Δεν μπορεί. Θα ήθελε, ελπίζει, αλλά δεν μπορεί. Οι στιγμές που δουλεύουν καμιά φορά και λέμε «Οχ, το έκανα, αχ, θαύμα, αχ, τον, αχ, τάλο», είναι απλά συγχρονισμός δευτερολέπτων με αυτά τα κομμάτια μας. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν εμείς δεν μαθαίνουμε να κάνουμε μετατροπή και να αρχίζουμε να παίρνουμε ενέργεια και να μετατρέπουμε σε πιο υψηλό τόνο, σε πιο υψηλή οκτάβα, ώστε από αυτό το τύπο οκτάβας να ενεργοποιούμε τα ανώτερα σώματά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις εσωτερικές ιδιότητες. Θα δουλεύουμε με τις πέντε στήσεις και το διανοητικό μας. Οκ. Okay. Ελπίζω να έγινα κατανοητός σε αυτά τα πράγματα που λέω. Λοιπόν, λέει και η Μαρία πάλι. Λοιπόν, λέει, μου είπε η Μαγδαληνή από στον κόσμο ένα μήνυμα ότι σε λίγο καιρό έρχεται θλίψη και πείνα. Και εγώ είχα κολλήσει, είχα πάει σε ένα μέρος στρογγυλό, μαύρο λέει, και εκεί ένιωθα άβρα θλίψης άπειρης. Και έλεγα, δεν ανήκω εδώ. Έλεγα, νιώθω τη θλίψη, αλλά δεν είναι δική μου. Ένιωθα και ισορροπία. Είχα κολλήσει και έλεγα, θέλω να πάω παράδεισο. Τι να κάνω, ζητώ τη χαρά και την ομορφιά, έτσι έλεγα. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εγώ αυτό που έχω να προτείνω είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα μιλάνε μέσα σου, έτσι έχεις μεγάλη πολικότητα, μόλις αρχίσεις να ισορροπείς λίγο τα πράγματα, θα μπορείς να φεύγεις από την παράλληλη πραγματικότητα της θλίψης και να πηγαίνεις στην άλλη παράλληλη πραγματικότητα του παραδείσου. Τι σας είπα, ο παράδεισος θέλει δουλειά πολύ. Με ποια έννοια? Ότι πρέπει να λειτουργήσουμε σε ανεβασμένη συχνότητα για να μπαίνουμε στο παράδεισο. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε για να ανεβάσουμε τη δόνησή μας, για να μπορείς μέσα σου να βιώνεις τον παράδεισο. Έτσι. Και η δόνηση ανεβαίνει όταν μάθουμε τη μετατροπή. Οκ. Okay. Στις διαλέξεις έχω συγκεκριμένη διάλεξη που λέγεται μετατροπή. Στο προφίλ μου πάνω-πάνω τις γράφω. Επίσης με τα μαθήματα τη μαθαίνουμε. Πώς να μπορούμε εμείς μια ενέργεια να μετασχηματίζουμε μέσα μας. Πώς κάνει το στομάχι που παίρνει την τροφή και τη μετασχηματίζει και ό,τι θέλει το πετάει και ό,τι θέλει το κάνει εαυτό σας. Έτσι είναι και το φως και ακτινοβολία που παίρνουμε από παντού και λέμε ψυχολογική κατάσταση, ενέργεια και τα υπόλοιπα. Πρέπει να τη μετατρέψουμε σε κάτι που θα κάνει το σώμα μας να το θρέψει. Και δεν μιλάω για το φυσικό. Έτσι, μιλάω για τα εσωτερικά σώματά μας. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει ο Λάζαρος, όταν συναντάς κάποιον πρώτη φορά και νιώθεις ότι τον γνωρίζεις, ισχύει ή είναι η ιδέα μας? Όταν συναντάς κάποιον πρώτη φορά και λες ότι το γνωρίζεις, ισχύει. Απλά πρέπει να καταλάβεις ποιο κομμάτι συγχρονίζεται με τον άλλον για να σου δώσει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι το γνωρίζεις σε όλα του, είναι σε κάποιο συγκεκριμένο ή πολλά κομμάτια. Αλλά αυτό που λες ιδέα σου είναι αυτό που ισχύει. Δεν έχει διαφορά η ιδέα σου με αυτό που ισχύει. Απλά εσύ εστιάζεις σε ένα κομμάτι, έτσι, που μετά το διανοητικό σου να έχει άλλη ερμηνεία ότι για να ισχύει πρέπει να είναι σε εκείνο το κομμάτι ή σε εκείνο το κομμάτι και να στο ακυρώσει. Από τη στιγμή που νιώθεις ένα μαγνητισμό για κάτι, μπορεί να είναι το κουμπί που φοράει από το ρούχο του, μπορεί να είναι το χρώμα των μαλλιών του, μπορεί να είναι τα μάτια του, μπορεί να είναι η ψυχή του, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όσο μαθαίνεις τον εαυτό σου, τόσο ξεχωρίζεις τι σε τραβάει στον άλλον. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέχρι εδώ και σήμερα, φίλοι μου, εντάξει, μετά από τα εμπόδια του ίντερνετ, έτσι και όλη αυτή τη κατάσταση που φυσάει και δεν είχαμε καλό ίντερνετ, ελπίζω να ψυχαγωγηθήκαμε και σήμερα, να βάλαμε στο μυαλό μας πράγματα και να τα φέρουμε μέσα μας, να τα κάνουμε πρακτική. Μοιραστείτε όπως λαμβάνετε, λέω συνέχεια, έτσι, γιατί είναι καλό για όλους να μοιραζόμαστε τη γνώση. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, ειρήνη σε όλους.